απόψεων οι οποίες προσεγγίζουν το θέμα των ναρκωτικών με ένα μονοσήμαντο, θα έλεγα, τρόπο. Αυτές οι προσεγγίσεις στοχεύουν πολλές φορές στην βιολογικοποίηση του προβλήματος, δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι μόνο βιολογικό, στην ψυχολογικοποίηση, ότι το πρόβλημα είναι καθαρά ψυχολογικό, στην ιατρικοποίηση, ότι το πρόβλημα είναι ιατρικό κτλ. Η εξάρτηση δεν πάει να είναι ένα ανθρώπινο φαινόμενο που αφορά όλες τις ανθρώπινες παραμέτρους. Δηλαδή κοινωνία, οικογένεια, σχολείο, οικονομία κτλ. Δεν πάει βέβαια να είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο κρίσης, υπό την έννοια μιας πολιτιότητας, οι αιτίες είναι αυτές που αναφέραμε, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ιστορικές, οι οποίες ανάγονται στο ένα ή στον άλλο βαθμό με στην βασική αντίθεση κεφαλαίου και εργασίας. Δηλαδή, βασικά είναι το κέρδος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από τη διακίνηση των ναρκωτικών προέρχονται μεθόδη ποσά, τα οποία κινούμενα στην οικονομία μας είναι σε θέση να κάμψουν αντιστάσεις και ελαστικές συνειδήσεις. Αυτές άλλωστε οι κοινωνικο-οικονομικές αιτίες είναι οι συνθήκες οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν και διαμορφώνουν ένα σύστημα κουλτούρας παρακμής, το οποίο μεταξύ άλλων προτείνει την φυγή στους νέους σαν τρόπο ζωής, σαν μόδα, από μια κοινωνία η οποία καραδοκεί να συνθλίψει κάθε τρυφερή νεανική ψυχή. Και έτσι οι νέοι, παγιδευμένοι από την αίσθηση μιας ψευδοάρνησης του κατεστημένου, σπρώχνονται σε μια πράξη φυγής και μέσα από μια στρεβλή συνειδητοποίηση πραγματικότητας βιώνουν την χρήση και την εξάρτηση σαν μια πράξη αντίστασης. Η ανεργία, η οικονομική και η πολιτιστική ένδια, η φραγμή στη μόρφωση, στη ζωή, στον αθλητισμό, στην διασκέδαση, στις άνισες ευκαιρίες, στον ανελαίητο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι νέοι, θα έλεγα ότι χαρακτηρίζουν ή καθορίζουν στην τελευταία ανάλυση το χαρακτήρα της τραγωδίας των ναρκωτικών, που στην Ελλάδα έχει πάρει επιδημικές πλέον διαστάσεις. Δεν ξεχνάμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα μας έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμός των χρηστών. Στο σημερινό νέο μας υπάρχει μια τεράστια έλλειψη κοινωνικού είναι. Αυτή η έλλειψη υποκαθίσταται τεχνητά με κοινωνικές συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται κυρίως από τον ατομικισμό, την αποξένωση, την υποκρισία, με διαμεσολάβηση των ανθρωπίνων σχέσεων από το χρήμα, την πολιτιστική και οικονομική ένδια. Από αυτή την άποψη, μέσα από την τοξικομανία, εκφράζεται με ακραίο τρόπο, ίσως, η αλλοτρίωση και ο σημερινός πολιτισμός της παρακμής. Αλλά βέβαια δεν θα ήθελα να κουράσω τους τηλεθεατές με μια γενικόλογη συζήτηση που περιορίζεται σε ένα μονόλογο. Θα ήθελα να κάνω κοινωνούς τους συνομιλητές μας και να αρχίσουμε από τον κύριο Γκάρο, μια και είναι ο τοπικός μας συνάδελφος, ο οποίος θα μας πει και τις απόψεις του. Θα ασχοληθούμε κυρίως με κοινωνιολογικούς παραμέτρους, με την πρόληψη, με τη θεραπεία και με την επανένταξη. Θα ήθελα λοιπόν να πω σαν πρώτη
ερώτηση, εάν κύριε Γκάρο πιστεύουμε στην πρόληψη. Ναι κύριε Μαρούδα, πιστεύουμε στην πρόληψη. Και μάλιστα μας βοηθάει να πιστέψουμε στην πρόληψη και το γεγονός ότι πολλές έρευνες σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπου η πρόληψη λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, έχει δώσει ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ιδίως την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα έχω υπόψη μου και μία έρευνα που μόλις χθες δημοσιεύτηκε σε μία μεγάλη εφημερίδα, συγκεκριμένα στην Ελευθεροτυπία, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως η Γαλλία, όπου εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης εδώ και δεκαετίες, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, έχει μειωθεί πάρα πολύ η χρήση των ουσιών. Άρα μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουμε στην πρόληψη και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και εμείς εδώ να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή εδράζετε την πρόληψη στην ενημέρωση? Αναφέρεστε εκεί, δηλαδή στο τι συνίσταται η πρόληψη. Mm-hmm. Κοιτάξτε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να σας αναπτύξω την έννοια της πρόληψης, έτσι όπως αυτή την εφαρμόζουμε εμείς στον τόπο μας και έτσι όπως εφαρμόζεται πανελλαδικά από τον ΟΚΑΝΑ, ενδεχομένως η συνάδελφός μου η κυρία Αποστολίδου θα μπορούσε να μας πει και τις δικές της απόψεις για το πώς γίνεται η πρόληψη στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΚΕΘΕΑ. Η πρόληψη δεν έχει να κάνει μόνο με την ενημέρωση. Άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι ενημερώνοντας και μόνο για τις βλαπτικές επιδράσεις των ναρκωτικών ουσιών, ενδεχομένως εξάπτουμε τη φαντασία των νέων ατόμων και άφελά μας τους οδηγούμε σε αυτή την πρόκληση που είναι το να δοκιμάσουν τα ναρκωτικά στα πλαίσια μιας παντοδυναμίας της εφηβείας, όπου ο έφηβος πιστεύει ότι μπορεί να δοκιμάσει και να γλιτώσει από αυτό. Οπωσδήποτε η ενημέρωση είναι απαραίτητη, αφενός για τις βλαπτικές δράσεις των τοξικών ουσιών, αφετέρου για τις διαστάσεις που έχει πάρει το πρόβλημα και κατά τρίτον για το πώς γίνεται αυτή η πρόληψη από τους ειδικούς επαγγελματίες της πρόληψης. Νομίζω ότι η πρόληψη πρέπει να επικεντρώνεται καταρχάς στον μελλοντικό χρήστη, σε αυτόν που δυνητικά θα έρθει σε επαφή με την ουσία, άρα έχει να κάνει με τα παιδιά. Τα αποτελέσματα λένε ότι είναι καλό να ξεκινάμε όσο γίνεται νωρίτερα να ευαισθητοποιούμε τα παιδιά από τη μικρή ηλικία και από το δημοτικό ακόμη γύρω από το ζήτημα των εξαρτήσεων. Με ποιον τρόπο αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Γνωρίζουμε ως ειδικοί πλέον ότι η ηλικία της πρώτης επαφής με την ουσία βρίσκεται περίπου στα 12 σύμπλην 2 έτη, άρα έχει κατέβει ο μέσος όρος της ηλικίας του νέου που κάνει την πρώτη επαφή με τις ουσίες. Έχει να κάνει πέρα από τον μελλοντικό χρήστη, από το παιδί, η πρόληψη έχει να κάνει από τους ανθρώπους που πλαισιώνουν το παιδί στο μεγάλωμά του, αφενός δηλαδή έχει να κάνει με την οικογένεια και αφετέρου έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές ώρες τα παιδιά τις περνούν στο σχολείο, είναι η δεύτερη τους οικογένεια και τα προγράμματα πρόληψης απευθύνονται στα παιδιά μέσω των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα κέντρα πρόληψης προς αυτόν τον σκοπό. Επιπλέον η πρόληψη έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και των λοιπόν φορέων μέσα στους οποίους βρισκόμαστε και ζούμε όλοι μας, για το πώς έχει το πράγμα και τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή, εν κατακλείδη, η πρόληψη είναι υπόθεση όλων μας. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, βέβαια. Κυρία Αποστολίδου, βλέπετε την εξάρτηση σαν κοινωνικό φαινόμενο? Αλλάζουμε κομμάτι, ναι. Και θα είχα να πω και κάποια πράγματα. Α, να μου πείτε, βεβαίως. Παρόλο που δεν είναι το δικό μου αντικείμενο, ναι. Είναι αντικείμενο του κύριου Εσαγιάννη. Γι' αυτό είπα θα επανέλθω. Να πω ότι είμαστε αρκετά τυχεροί να έχουμε πλέον στην Ελλάδα, σε κάθε νομό, ένα κέντρο πρόληψης, τουλάχιστον. Αυτό δεν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια. Υπήρχε μια κινητή μονάδα του τομέα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ που πήγαινε από νομό σε νομό, έκαμνε δράσεις αντίστοιχες και ανάλογες με αυτές που κάνουν πλέον τα κέντρα πρόληψης και νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί στο ότι υπάρχει πλέον τοπικά και
δραστηριοποιούνται και υπάρχουν τέτοιες δράσεις. Σε σχέση με την εξάρτηση, αν είναι κοινωνικό φαινόμενο, νομίζω τα είπατε όλα όχι. Στην αρχή. Ναι. Ότι δεν είναι θεωρείτε μόνο δηλαδή, φαινόμενο. Τελικά, με βάζετε στον πειρασμό, να συνεχίσω, θεωρείτε τελικά την πρόληψη ότι περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση. Δεν θεωρείτε ότι η πρόληψη είναι η προβολή ενός νέου τρόπου ζωής, με αξίες, με ιδανικά, με συλλογική έτσι, συνείδηση και δραστηριότητα. Δεν νομίζω ότι τελικά είναι αυτή η διασφάλιση των απαραίτητων, αν θέλετε, κοινωνικών, πολιτικών και κοινωνικών προϋποθέσεων, ώστε να μπορεί ο νέος ή ο έφηβος, όπως είπε ο κ. Γκάρο, να διασφαλίζει μια όριμη προσωπικότητα. Γιατί περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση? Σίγουρα δεν είναι μόνο η ενημέρωση πρόληψη. Μάλλον. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και από τις δράσεις των κέντρων πρόληψης πλέον. Η πρώτη αντίληψη ήταν ότι ο εκφοβισμός μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Αυτό τελικά αναβάγησε. Ότι η ενημέρωση μόνο αρκεί. Και αυτή η πολιτική αναβάγησε. Η δουλειά που γίνεται τώρα στα κέντρα πρόληψης έχει να κάνει με σχέσεις, όπως υπόθηκε, μέσα στην οικογένεια, με σχέσεις μέσα στο σχολείο. Πρόληψη μπορεί να είναι μια δημιουργική δραστηριότητα μέσα στο σχολείο. Mm-hmm. Που να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν το ταλέντο τους. Βεβαίως. Πρόληψη μπορεί να είναι μια έκθεση φωτογραφίας. Μιλάμε για παιδιά τα οποία δυσφορούν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και σε τελευταία ανάλυση αυτό το οικογενειακό περιβάλλον δεν πάει να τα ανακλά με ένα δικό του τρόπο την κοινωνική και οικονομική κρίση του σημερινού συστήματος. Συνεπώς γιατί δεν πάμε στη βαθύτερη αιτία που είναι αυτή και μετά από εκεί και πέρα να δώσουμε το οικοδόμημα της ενημέρωσης? Γιατί αποφεύγει, τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να επιτέλους να δει σε βάθος και στην πραγματική διάσταση το πρόβλημα των ναρκωτικών? Εμένα με βάζετε στον πειρασμό να ζητήσω το λόγο για να... Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Εγώ νομίζω, κύριε Μαρούλα, ότι για μας τους ειδικούς αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί, το θέμα της αιτιολογίας. Δηλαδή, πλέον είναι παραδεκτό από όλους τους επιστήμονες ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών, των εξαρτήσεων, έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία. Mm-hmm. Δύο ψυχοκοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν και οδηγούν ένα νέο παιδί στην χρήση των ουσιών. Ενδεχομένως άλλοτε σε άλλο βαθμό, ανάλογα με την περίπτωση. Εμείς οι επιστήμονες, ψυχίατροι του χώρου κτλ., δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δεχτούμε ότι και οι κοινωνιολογικές διαστάσεις του προβλήματος είναι πολύ σημαντικές. Σαφέστατα, μπορεί εγώ να μεγαλώνω όσο πιστεύω σωστά το παιδί μου, μπορεί αυτό το παιδί να βρίσκεται σε ένα σχολείο που έχει μια καλή έτσι, συγκρότηση κτλ. Αλλά φεύγει από το σχολείο, δεν ζει μόνο μέσα στην οικογένεια και στο σχολείο το παιδί, βγαίνει και στο δρόμο, πάει και στη γειτονιά. Πάει και στα καφέ, πάει και στα μπαρ, βλέπει και τηλεόραση. Δηλαδή πολλές φορές εμείς σαν γονείς είμαστε ανίσχυροι έναντι ενός κοινωνικού στάτους το οποίο μπορεί να οθεί τα παιδιά προς εξαρτήσεις. Είναι λυμένο αυτό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το αποκρύψουμε. Ίσως αν μου επιτρέπετε, το κομμάτι που χρειάζεται περισσότερη δουλειά, που γίνεται, εγώ πιστεύω ότι γίνεται δουλειά, αλλά ίσως χρειάζεται ακόμα περισσότερη, είναι στο να ευαισθητοποιηθεί όλη η κοινωνία στο να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις πρόληψης. Δηλαδή, αν θέλετε, η προσωπική μου γνώμη δεν είναι ότι θα έρθει ένας ειδικός να πει κάποιες κουβέντες και εντάξει, λύθηκε το πρόβλημα. Ούτε ακόμα και μία ομάδα γονέων θα λύσει το πρόβλημα. Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων μιας τοπικής κοινωνίας σε οποιαδήποτε δράση έχει σαν στόχο να βγάλει τη δημιουργικότητα του παιδιού, να το βοηθήσει στην αυτονομία του, στο να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του. Δηλαδή σε όλα αυτά που αν τα πάρουμε ανάποδα δεν κάνει ένας χρήστης. Και αν θέλετε η γνώση για το τι μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά ως ένα βαθμό βγήκε και μέσα από την εμπειρία που έχουμε από τη θεραπεία της εξάρτησης. Ποιες είναι οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, πού χρειάζεται να ρίξουμε περισσότερο φως και ανάλογα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δράσεις μπορούμε να αναπτύξουμε. Εκεί που χρειάζεται περισσότερη δουλειά
νομίζω ότι είναι να εμπλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στη δουλειά που κάνουν. Να μην είναι η δουλειά του ειδικού με άλλους πέντε. Εγώ δεν διαφωνώ με σας ότι σίγουρα θα πρέπει να εμπλακούν οι κοινωνικοί φορείς. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει το θέμα της αντιμετώπισης ή της πρόληψης της τοξικομανίας θεωρώ ότι δεν είναι πρωτίστως ενημέρωση. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι τελικά η διασφάλιση εκείνων των οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων τουλάχιστον διαμορφώνοντας όριμες προσωπικότητες που θα είναι φραγμός στα ναρκωτικά τουλάχιστον θα μειώνει την βλάβη συστηματικά. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει λυθεί και δεν έχει λυθεί σε καμία κοινωνία δυτική. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η αιμονή στην συσκότηση αυτού του, του φαινομένου. Εν τέτοια περιπτώσει, θα με βάλετε βέβαια σε μια πάλι σε ένα πειρασμό. Θα ήθελα από εσάς, επειδή ασχολείστε και θεωρώτε στη Δήμο, να μου πείτε λίγα πράγματα για την τοξικομανία. Τι είναι η τοξικομανία, κυρία Αποστολή? Αν και δεν είμαι καλή στους ορισμούς. Όχι, όχι, περίπου, έτσι περιγραφικά για να κάνουμε και καινούργιους και τους άλλους. Η ίδια η λέξη λέει ότι είναι η αιμονή, η μανία, η επιθυμία για κάποια ουσία. Εγώ θα ήθελα εδώ να κάνω έναν διαχωρισμό και να πω ότι θα προτιμούσα τον όρο εξάρτηση, mm-hmm. από τον όρο τοξικομανία. Να πω ότι πριν την εξάρτηση υπάρχουν πολλά άλλα στάδια. Και βέβαια. Υπάρχει ο πειραματισμός, υπάρχει η χρήση, το φλερτάρισμα με κάποια ουσία. Η κατάχρηση σιγά σιγά για να φτάσουμε κάποια στιγμή στην εξάρτηση. Δηλαδή ένας άνθρωπος να μην μπορεί να λειτουργήσει τελικά χωρίς κάποια ουσία. Δηλαδή λέτε ότι είτε ναρκωτική, η τοξικομανία επικεντρώνεται στην κοινωνική συμπεριφορά αναζήτηση της ουσίας. Αναζήτηση της ουσίας και δεν ανάγκη ότι της ουσίας. Τελικά είναι μια αποξένωση του χρήστη από τον εαυτό του, από την κοινωνία, από το περιβάλλον του. Δεν είναι η απώλεια ενδιαφερόντων, στόχων, αξιών. Σίγουρα είναι και όλα αυτά. Επαφής με τους ανθρώπους και την κοινωνία. Σίγουρα είναι και όλα αυτά. Εντάξει, το δέχομαι. Και στο μέγιστο βαθμό είναι αυτό που είπατε. Είσαι ψυχίατρος. Θα πρέπει να μας διαφορτίσει πλήρως. Είναι η απώλεια της προσωπικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ακριβώς. Είναι η φυσική. Λοιπόν, είναι ένα είδος τρομερής αλλοτρίωσης. Και η κοινωνική του φυσικού υποκειμένου, βεβαίως. Αλλά εσείς θα ήθελε έτσι, μια και είστε ο ψυχίατρος της παρέας μας, να μας δώσετε τη διαφορά, γιατί μου έβαλε την έννοια η κυρία Κουσολίδου της εξάρτησης και της χρήσης. Όσοι κάνουν χρήση. Μάλιστα. Θα περάσουν συστηματική εξάρτηση? Όχι κατά ανάγκη. Ποιοι είναι αυτοί που θα περάσουν τελικά στην χρήση? Ναι, αυτό είναι κάτι εξάρτηση. Που μελετάτε ακόμη και σήμερα. Υπάρχουν κάποια έτσι πρώτα συμπεράσματα. Μπορούμε να πούμε ότι πολλοί νέοι πειραματίζονται με τη χρήση ουσιών, κυρίως με τα μαλακά λεγόμενα ναρκωτικά. Και δεν σημαίνει αυτό ότι αυτοί που πειραματίζονται με τη χρήση των ουσιών θα γίνουν και μελλοντικά τοξικομανείς με την έννοια του όρου όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ποια άτομα θα γίνουν? Εμείς θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό προσδιορίζεται αφενός από την προσωπικότητα του ατόμου. Είναι αναμφισβήτητο πλέον και τεκμηριωμένο από τις μελέτες ότι πολλοί από τους τοξικομανείς έχουν προβληματικές προσωπικότητες, δηλαδή ψυχοπαθολογικού τύπου προσωπικότητες. Ναι. Και επίσης πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο και το οικογενειακό κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο νέος πειραματίζεται και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και σε αυτό το περιβάλλον είναι δυνατόν ο νέος να βγει από αυτόν τον πειραματισμό υγιής, δηλαδή να επιστρέψει και να φύγει έξω από τη χρήση των ουσιών. Αν μου επιτρέπετε, πολύ απλά θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε σαν ένα τρίγωνο όλο αυτό, όπου έχουμε στις τρεις πλευρές το άτομο, όπως είπε ο κύριος Ασαγιάν, με την προσωπικότητά του και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και την ευαλωτότητά του, την ουσία και το περιβάλλον με αυτό που αναφέρατε και εσείς στην αρχή. Λέτε ότι οι παράγοντες, για να το συνοψίσω λιγάκι, οι παράγοντες οι οποίοι μάλλον οι άξονες που καθορίζουν τους παράγοντες που φέρνουν κοντά το νέο στα ναρκωτικά είναι τρεις.
Πρώτη είναι η προσωπικότητα, δεύτερη είναι η συνάντηση με την ουσία και τρίτον είναι η κοινωνικοπολιτική στιγμή τη συνάντηση τη προσωπικότητα με την ουσία. Έχετε απόλυτο δίκιο, βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως ο κύριος Γκάρας μας έβαλε και μας είχε και μια καινούργια έννοια για την συζήτησή μας των μαλακών και σκληρών ναρκωτικών. Θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα. Δυστυχώς ο κύριος Πετρελωτής ακόμη δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση. Δεν πειράζει, εγώ είμαι πρόθυμος και είμαι ακόμη σημαντικό ενδιαφέρον. Αν βεβαίως. Εντοπίζοντας και τους όρους, ο οποίος λένε και από νομική άποψη, θα τους πω μισό λεπτό. Εάν βεβαίως θεωρείτε ότι μπορείτε να παρέμβετε, σας παρακαλώ να το κάνετε χωρίς συνδυασμό και θα μου άρεσε πάρα πολύ να ακούμε και έναν άνθρωπο ο οποίος, έστω κι αν στην περιπροκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να συνεισφέρει ή τουλάχιστον να δώσει μια άποψη ειδικού, μπορεί όμως σαν ενεργός πολίτης και σαν δικηγόρος να μας εκφράσει την άποψη. Εγώ έχω άποψη για όλα όσα ακούω, σαν πολίτης, αλλά και νομική άποψη. Και θα μου άρεσε, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Νομικά, βεβαίως. Θα σας πω όταν πρέπει. Όχι, πέστε μας σας παρακαλώ, γιατί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι έτσι έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο θεωρείται μέχρι στιγμής επαρκές. Και κατά την άποψή μου είναι και από τα λίγα νομοθετήματα, ο νόμος για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, το οποίο μπορεί και καλύπτει τις ανάγκες από άποψη απονομής της δικαιοσύνης ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα και το οποίο ακροστηγώς σήμερα, με το οποίο ακροστηγώς θα ασχοληθούμε εδώ πέρα. Στο άρθρο 5 αναφέρονται αυτού του νόμου, του 17/1983, έτσι όπως αναθεωρήθηκε, αναφέρονται ποια είναι τα βασικά αδικήματα περί ναρκωτικών. Είναι το νόμο του 87. Το 87, αποστροπήθηκε με τον 2161 του 93. Στο άρθρο 12 όμως και στο 13, που είναι τα σημαντικότερα, ακριβώς στο 12 μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τελούν αυτά τα αδικήματα, αλλά είναι αποκλειστικά, το κάνουν αποκλειστικά για δική τους χρήση, και στο άρθρο 13... Το 91. Ναι. Είναι ένας νόμος ο οποίος τροποποιήθηκε με τον νόμο του 91. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα νομοθέτημα πλέον τροποποιημένο. Και στο άρθρο 13 μιλάμε πλέον για την ξεκομανία. Εκεί το άρθρο 13 ορίζει την έννοια του ξεκομανούς σαν του ανθρώπου ο οποίος έχει αποκτήσει την έξι της χρήσης ναρκωτικών ουσιών με σημαντικότατο και ικανότατο κριτήριο ότι δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις αυτή την έξι. Δηλαδή για να χαρακτηρίσει κάποιος το ξεκομανής από νομική άποψη, στην νομική άποψη το εστιάζω, έτσι ώστε να έχει και όλα τα ευεργετήματα που δίνει ο νόμος και την ειδική μεταχείριση που θα έχει από το δικαστήριο, αν χαρακτηρίζεται τοξικομανίας, θα πρέπει να αποδειχθεί, και εδώ είναι ένα βέβαια πολύ σημαντικό θέμα με πολλά ελλείμματα της ελληνικής πολιτείας, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να αποβάλει μόνος του με τις δικές του δυνάμεις αυτήν την έξι. Και χαρακτηρισμένη τοξικομανίας είναι ελάχιστη βέβαια. Μάλιστα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα. Περισσότερα νομικά είναι λίγη, έτσι ώστε κάνατε να κάνετε βέβαια μνήμα για το νόμο του 87, ο οποίος φαίνεται ότι στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας είναι ανεπαρκής. Βέβαια. Και εντελώς ανύπαρκτος στην πρόληψη. Σαφώς. Κάνατε βεβαίως μνήμα για το νόμο του 2161 του 93, ο οποίος στο άρθρο 1 προβλέπει την ίδρυση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που είναι ο ΚΑΝΑ. Το 12 ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό, και το 14, το οποίο βέβαια χρειάζεται μια ειδική νομίζω συζήτηση. Στο ΜΕΝ 12 εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του υποκαταστάτου, και στο 14 που πλέον εισάγεται η έννοια της μικρής ποσότητας, και πλέον φεύγουμε από το πλημέλημα. Εκεί πραγματικά είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί ο νόμος δεν καθορίζει ποια είναι η μικρή ποσότητα. Ακριβώς. Εκεί καλούν τα δικαστήρια να ορίσουν ποια είναι η μικρή ποσότητα, και η νομολογία, η αποφάση των δικαστηρίων κυμαίνονται από ένα γραμμάριο ναρκωτικής ουσίας μέχρι, έχει δεχτεί δικαστήριο ότι μικρή ποσότητα ναρκωτικών μπορεί να είναι και 300 γραμμάρια χασίσης. Ναι. Εκεί πλέον μπαίνουν και άλλοι παράγοντες, και νομίζω ότι τα δικαστήρια πλέον έρχονται να υποκαταστήσουν
ελλείμματα και τις ελλείψεις της ελληνικής πολιτείας, όπου βέβαια θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα έπρεπε να υπάρχει μια υποστήριξη περαιτέρω, την οποία τη βλέπουμε εμείς δυστυχώς οι δικηγόροι στην πράξη. Μήπως είναι τελικά μια ελαστικοποίηση ή μια ανοχή στην κατοχή, στην κρίση, ναι, στην καλλιέργεια. Φυσικά υπάρχει μια ανοχή των δικαστηρίων. Άρα αρχίζει επομένως η λογική συνειδημοποίηση στην οποία θα φτάσουμε. Φυσικά τα δικαστήρια, αυτό ήθελα να πω και θέλω να τονίσω, τα δικαστήρια, τα ελληνικά δικαστήρια από μόνα τους, παρόλες τις ελλείψεις που έχουν και παρόλα τα λάθη που κάνουν, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι συντίθενται από ανθρώπους, έτσι. Έχουν δείξει μια τόλμη και μια γενναιότητα πολλές φορές, έτσι ώστε αυτή την έννοια, η οποία δεν υπάρχει στον νόμο, μαλακώνει σκληρών ναρκωτικών ουσιών, από μόνο τους δικαστήρια καλούνται να κάνουν διαχωρισμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον χρήστη, ο οποίος κάνει χρήση μιας ουσίας, η οποία είναι λιγότερο εθιστική και λιγότερη βλαβερή, όπως είναι η κάναβης κοκαίνης, και βέβαια ενός ανθρώπου που κάνει χρήση της ηρωίνης, που νομίζω ότι χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και πραγματικά είναι γενναίο το έργο των ελληνικών δικαστηρίων, και όχι μόνο των δικαστών και των δικηγόρων και όλων των παραγόντων της δίκης, των ψυχιάτρων που έρχονται για να μας βοηθήσουν και οι οποίοι κάνουν τις μεταγνωμοσύνες. Εκεί βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ας βάλουμε μια ανατελεία εδώ πέρα, διότι σας είπα ότι θα πρέπει να φέρουμε τουλάχιστον ο δικηγόρος του διαβόλου. Κύριε Γκάρο, πώς γίνεται η πρόληψη? Η πρόληψη, το πώς γίνεται, δεν μπορώ να σας το πω με λίγα λόγια. Καταρχάς μπορώ να σας πω ότι η πρόληψη γίνεται, κτίζεται σιγά σιγά στο διάβα του χρόνου. Είναι μια ιστορία μακροπρόθεσμη, της οποίας τα αποτελέσματα ενδεχομένως αρχίζουν να εκτιμώνται σωστά, τουλάχιστον με το πέρασμα μετά μιας δεκαετίας εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης lege artis, όπως λέμε. Μάλιστα. Τώρα, το πώς γίνεται η πρόληψη. Θεωρώντας ότι, όπως είπε και η κυρία Αποστολίδου πριν, ότι ένας από τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ιστορία των ναρκωτικών είναι και η προσωπικότητά μας, το ανέφερα και εγώ με το δικό μου τρόπο. Ένα από τα πράγματα που κάνει η πρόληψη είναι να ενισχύσει τον νέο, το παιδί, τον έφηβο, που εξ ορισμού είναι ευάλωτος ψυχολογικά, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, ναι, το εγώ του, την προσωπικότητά του. Αυτό είναι ένας απλός ορισμός. Στην πράξη όμως δεν γίνεται τόσο εύκολα. Στην πράξη για να γίνει αυτό πρέπει να συμβεί στο διάβα του χρόνου, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στις ασχολίες του και κυρίως τουλάχιστον σε ένα από τα σημαντικά κομμάτια της πρόληψης, μέσα από το σχολείο. Δηλαδή η πρόληψη γίνεται μέσα στο σχολείο ουσιαστικά. Δυναμώνοντας το δίπολο μαθητών, καθηγητών και ενισχύοντας και μαθητών. Ναι, και ενισχύοντας, τουλάχιστον εμένα έτσι μου αρέσει να το λέω, ναι, την παιδαγωγική διάσταση του εκπαιδευτικού. Είναι μια έννοια παλιά, ναι, η οποία πιστεύω πως παραμένει πολύ επίκαιρη. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς στον παιδαγωγικό τους ρόλο, ο οποίος πιστεύουμε ότι έχει σαν συνέπεια και την ενίσχυση της ψυχολογίας του παιδιού. Μάλιστα. Δηλαδή την αντιμετώπιση από τον καθηγητή του ατόμου σαν μονάδα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή ο καθηγητής να φύγει από το «οι μαθητές μου, η τάξη μου» και να πάει στο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Δημήτρης. Στη διαμόρφωση δηλαδή ενός ελκυστικού σχολείου. Στην εξατομίκευση του μαθητή και στην αναγνώριση της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του και των ιδιαίτερων αναγκών που το κάθε άτομο έχει. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι κάτι πολύ έτσι σύνθετο, πολύ χρονοβόρο και εμπλέκει πάρα πολύ και την προσωπικότητα των ίδιων των καθηγητών. Ναι. Τα προγράμματα πρόληψης στο σχολείο, θέλω να το τονίσω αυτό, προς τιμήν των συνεργατών μας εκπαιδευτικών, γίνονται με την εθελοντική συνεργασία των καθηγητών. Μολονότι τα κέντρα πρόληψης είναι θεσμοθετημένα πλέον και αναγνωρισμένα να παρεμβαίνουν στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένοι να στηρίξουν τα προγράμματα πρόληψης. Άρα λοιπόν εμείς καλούμαστε να ευαισθητοποιήσουμε αυτούς, να τους πείσουμε ότι έχει λόγο ένα πρόγραμμα πρόληψης
και να τους εκπαιδεύσουμε σε αυτή τη δραστηριότητα. Ένας άλλος τομέας της πρόληψης είναι η ίδια οικογένεια. Πώς ένα παιδί μεγαλώνει στην οικογένεια, τι σημαίνει αυτό το παιδί για την οικογένεια, τι αγωνίες δημιουργεί αυτό το παιδί για τους ίδιους τους γονείς και ενδεχομένως ποιες είναι οι αγωνίες του παιδιού και αν αυτές αναγνωρίζονται από τους γονείς. Όλα αυτά έχουν να κάνουν λοιπόν με πριν τα προγράμματα. Πριν το παιδί έχει αποκτήσει μια υπερβολική συμπεριφορά, μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Σαφώς. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η πρόληψη ξεκινάει πλέον από το δημοτικό, γιατί ειδικά μετά τη τρίτη γυμνασίου δεν έχει νόημα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κυρία Αποστολίου, θα ήθελα να μου πείτε, τώρα από τις ερωτήσεις βέβαια που έχω, το ερωτηματολόγιο που έχω συγκροτήσει, γιατί είναι οι στρέφοντες ναρκωτικά? Γιατί στρέφονται στα ναρκωτικά? Είναι βέβαια ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και κοινωνίες μέτοχοι και όλοι οι συνομιλητές μας. Ναι. Αλλά θα ήθελα έτσι πότε το μια... Το ναρκωτικό πολλές φορές έρθει το ναρκωτικό, βέβαια και όρος ναρκωτικά είναι... Ναι. Λίγο να το θέλετε να το πούμε ψυχότροπες ουσίες. Με την έννοια ότι οι εξαρτησιογόνες ουσίες δεν είναι μόνο ναρκωτικές. Και υπάρχουν ουσίες που μπορεί να είναι διαγερτικές, που να είναι παρεστησιογόνα. Και αυτές όμως είναι ναρκωτικές ουσίες. Ναι, με διαφορετική δράση, αλλά η ανάγκη για μια ουσία, το είπατε ότι είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο. Πώς ξεκινάει? Εγώ εκεί θα σταθώ περισσότερο. Ναι. Πώς μπορεί να ξεκινήσει? Μπορεί να ξεκινήσει μέσα από την παρέα. Πιο συνηθισμένο, μέσα από μία ανάγκη να ανήκεις κάπου και τη δυνατότητα που έχεις να καλύψεις αυτή την ανάγκη σου σε μια παρέα όπου πειραματίζεται με τη χρήση. Πιθανά αρχικά με το χασίς, είπατε κάποια στιγμή και μαλακά, σκληρά, και ο διαχωρισμός αυτός μερικές φορές είναι αρκετά επικίνδυνος, γιατί οι περισσότεροι χρήστες. Να σας πω μάλλον κάτι που είπε ένας χρήστης σε κάποιο από το πρόγραμμά μας. Λέει, εγώ μπορεί να μην ξέρω κανέναν που να πέθανε από το χασίς, αλλά ξέρω πολλούς ανθρώπους που πεθάνανε ξεκινώντας να κάνουν χρήση χασίς. Βιβλιογραφικά υπάρχουν της καριέρας τους. Σίγουρα η μακροχρόνια χρήση χασίς έχει και πολύ επικίνδυνα συνέπειες επικίνδυνες που σαν γιατροί είσαστε στους πιο ειδικοί να τις αναφέρετε. Ας μην ξεχνάμε τις μεγάλες χασικές ψυχώσεις, το emotivation syndrome κλπ. Πολλές φορές έχουν απειλήσει τη ζωή. Οπότε πολύ συχνά μπορεί να είναι μια επιθυμία να είσαι διαφορετικός. Μπορεί να είναι όμως και η ουσία να λειτουργήσει και ως ένα φάρμακο σε κάποιο ψυχικό πόνο ή σαν μια λύση σε κάποιο αδιέξοδο που αντιμετωπίζεις. Μπορεί να ξεκινήσει και λίγο τυχαία όπως και σιγά σιγά να σε τραβήξει. Ναι. Όπως και το αλκοόλ βέβαια, να πούμε ότι και το αλκοόλ είναι μέσα σε εξαρτησιογόνες ουσίες, είναι η νόμιμη εξάρτηση. Και το τσιγάρο είναι. Τα οποία όμως δεν θίγουμε γιατί ακριβώς αφορούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα αφήνουμε έτσι να φεύγουν με πολύ ρυθμούς. Σε μια ημερίδα πρόσφατα που είχε τον τίτλο «Ναρκωτικά η μάστιγα του αιώνα», κάποια στιγμή μου λέμε ότι θα πιθανά μετά από μερικές δεκαετίες να λέμε αλκοόλ η μάστιγα του επόμενου αιώνα. Ναι, ήθελα τελικά να εστιάσω την προσοχή μου. Γιατί τα παιδιά καταφεύγουν στις ουσίες ή γιατί έχουν ανάγκη από την ουσία? Να το πάρουμε έτσι για να το εξειδικεύσουμε λιγάκι. Αυτά που είπαμε και, όλα, και πιο πριν. Είναι δηλαδή το τι κάνει ευάλωτο ένα άτομο στο να πάει σε κάποια ουσία. Είναι και σε τι περιβάλλον έχει βρεθεί. Δηλαδή εσείς μου εισαγάγετε πάλι την έννοια της μίμησης ή αν θέλετε της περιέργειας ή του απαγορευμένου ή γιατί υπάρχουν τα ναρκωτικά. Αυτά όλα θεωρείτε ότι είναι ικανά από μόνα τους? Όχι. Λοιπόν, να οδηγήσουν ένα νέο στην εξάρτηση ή στη χρήση και στη συστηματική εξάρτηση. Δεν ξέρω αν αυτά όλα μπορούν. Κάποιοι άλλοι, όπως εσείς βεβαίως, ισχυρίζονται ότι είναι βιολογικός, είναι κληρονομικός, είναι γονιδιακός, είναι ορμονικός, είναι νευρικός. Είναι δυνατόν όμως από έλλειψη ενδορφίνης ή από ύπαρξη ενός γονιδίου ή από μίμηση, από περιέργεια τελικά ο άνθρωπος να οδηγείται στη χρήση και στην εξάρτηση? Είναι ίσως και αυτό που λέτε το ψυχολογικό που το ξεχνάμε πολλές φορές και που έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε τελικά είναι να ζούμε όπως πολύ συχνά έτσι λέει και ένας παλιός συνάδελφος, ζούμε άσχετα, δηλαδή χωρίς σχέσεις. Και εκεί στο κομμάτι των σχέσεων και στο πώς κάνουμε σχέσεις
με τους ανθρώπους, τους κοντινούς μας, που μαθαίνει το παιδί να κάνει σχέσεις, στην οικογένειά του, που κάνει σχέσεις μετά, στο σχολείο, μετά σε ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ο τρόπος που κάνουμε σχέσεις έχει να κάνει και με το πώς καταλήγουμε να κάνουμε σχέση τελικά με μία ουσία. Πολύ συνηθισμένη έκφραση, μια που αναφέρατε το αλκοόλ, είναι ότι παρέα μου είναι το ούζο, παρέα μου είναι, ξέρω εγώ, το ποτό. Ναι, έχετε δίκιο, το βάλουμε σε μια κοινωνιολογική έτσι θεώρηση. Υπάρχει ένας ο οποίος καπνίζει και ένας ο οποίος έχει το ποτό στο σαλόνι του. Mm-hmm. Συνομιλώντας λοιπόν με τους συνδετημόνες, αυτός ο άνθρωπος και οι δύο μάλλον οι άνθρωποι προσπαθούν να πετύχουν τι? Μια αμεσότητα στην επικοινωνία, μια επαφή. Βεβαίως λείπει αυτό το πράγμα, έχετε πολύ το δίκιο. Και πάλι όμως έτσι πραγματικά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι μόνο αυτά τα επιχειρήματα, η μίμηση, η περιέργεια, η ύπαρξη των εικονικών. Ξέρετε, οι Αμερικάνοι λένε ότι οι νέοι μας χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά γιατί υπάρχουν. Και στρέφουν λοιπόν όλη την επιχειρηματολογία τους ενάντια στην καταστολή, λένε. Αλλά αυτό μόνο δεν φτάνει. Mm-hmm. Τελικά είπατε ότι εισάγεται την έννοια της ευάλωτης προσωπικότητας. Τα παιδιά τα οποία είναι ανασφαλή, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα, έχουν φόβους. Σε μια κοινωνία η οποία καραδοκεί, εν τη διαστητώση να τα εκμηδενήσει, να τα σαρώσει. Υπάρχει και μια ιστορική και μια πολιτική διάσταση. Παιδιά τα οποία, ναι, παιδιά τα οποία χάνουν την κοινωνική και τη φύση τους, τη φυσική και την οικονομική τους φύση. Άρα είναι ευάλωτα. Και είναι ένας τρόπος διαφύγης, βέβαια. Αυτά τα παιδιά όμως συνήθως, αυτοί οι νέοι όμως συνήθως, εάν πριν εξαρτηθούν από τα ναρκωτικά, έχουν εξαρτηθεί από το οικογενειακό τους, από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ήταν πάντα εξαρτημένοι. Ή από σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος τους. Μάλιστα. Ίσως, κύριε Μαρούδα, σε αυτή την πτυχή του ζητήματος, δεν θα ήταν άσχημο να μιλήσουμε λίγο και για την άλλη πλευρά. Ναι. Δηλαδή για το αντίπαλο δέος που είναι και οι έμποροι των ναρκωτικών, οι οποίοι και αυτοί, όπως και εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε, αυτοί προσπαθούν να προωθήσουν και έχουν όλο και πιο εξελιγμένες τεχνικές. Αυτό θα φτάναμε τώρα, έτσι, στην προώθηση του δικού τους προϊόντος. Ναι. Και εμείς μελετούμε, γιατί έχουμε να κάνουμε με αυτό το αντικείμενο, διαβάζουμε τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το τομέα που είναι και εντυπωσιακές. Ναι. Αν θέλετε μπορούμε να σας πούμε κάποια πράγματα. Αν μου επιτρέπετε, γιατί κάποια στιγμή είπαμε για ιστορική, για πολιτική διάσταση και το είπατε και εσείς και στην εισαγωγή σας. Ουσίες υπήρχαν πάντα, δηλαδή μιλάμε για χασίς, το οποίο υπήρχε, ουσίες υπήρχαν. Το πώς αρχίσανε να χρησιμοποιούνται κάποιες συνθετικές ουσίες συνδέεται και με κάποια πολιτικά γεγονότα, συνδέεται και με την χρήση κάποιας ουσίας ως φάρμακο, που μετά όμως ανακαλύπτουμε ότι έχει και μια επίδραση στον οργανισμό και προκαλεί εξάρτηση, και αναφέρομαι στην ηρωίνη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ή το πώς μπήκε η μεθαδόνη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες διαστάσεις που θα μπορούσαμε να βάλουμε, δεν ξέρω πόσο θα ενδιαφέρον βέβαια τους θεατές. Ας μας, θέλετε κύριε Πεταλωτή να παρέμβετε? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική η δικιά σας συμβολή σε αυτή τη συζήτηση, από την πείρα σας, γιατί προβάλλουν οι νέοι το επιχείρημα ή ποιο επιχείρημα επιβάλλουν για τη χρήση ναρκωτικών. Σας έχει τύχει ποτέ? Ναι. Κοιτάξτε, εγώ βέβαια έρχομαι αντιμέτωπος, εγώ οι δικηγόροι ερχόμαστε αντιμέτωποι με το θέμα των ναρκωτικών. Θα μπορούσα έτσι, αν μου επιτραπεί, να το κατηγοριοποιήσω, δηλαδή σε μία φάση όταν πρόκειται για απλούς χρήστες και περιστασιακούς πολλές φορές, που μπορεί να είναι παιδιά ανήλικα, που μπορεί να είναι φοιτητές, να είναι στρατιώτες, εν πάση περιπτώσει νέοι οι οποίοι ακόμη δοκιμάζουν, εκεί πλέον ο ισχυρισμός, έτσι, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε και μία συζήτηση, δεν πάμε απλώς να τους περισσούμε στο δικαστήριο για να τελειώνουμε, είναι ότι είναι ένας τρόπος διαφυγής. Δηλαδή, εκεί ξεκάθαρο είναι το επιχείρημα, έχουμε έναν τρόπο διαφυγής από την πλευρά των παιδιών αυτών. Εκεί πλέον νομίζω ότι είναι και η απλούστερη μορφή χρήσης αυτών των εξαρτησιογόνων ουσιών,
και αντιμετωπίζονται και έτσι με έναν απλό τρόπο και ποιητή και ελαστικό από τα δικαστήρια. Όμως έχουμε πλέον και τα άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα, τα άτομα που έρχονται στα δικαστήρια να αντιμετωπίσουν βαρύτατες ποινές, όπου όμως η ζωή τους είναι ήδη τόσο ματαιωμένη από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών, έτσι ώστε αυτή η βαρύτατη αντιμετώπιση που έχουν από την ελληνική πολιτεία και την ελληνική δικαιοσύνη είναι ένα τίποτα όταν διακινδυνεύει καθημερινά η ύπαρξη της ζωής τους κάνοντας τη χρήση αυτών των ουσιών. Και πραγματικά εμείς όλοι όσοι ερχόμαστε σε επαφή με το θέμα αυτό από αυτήν τη σκοπιά, από τη σκοπιά της δικαιοσύνης, προβληματιζόμαστε, αυτά που είπαν οι κύριοι συνάδελφοι συνομιλητές και εσείς κύριε Μαρούδα, πραγματικά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, προσπαθούμε να ενημερωθούμε και έχουμε και μια πολύ άμεση επαφή με τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών και κυρίως με τις οικογένειές τους και με τους γονείς, όπου πραγματικά εκεί πλέον έχουμε ένα άλλο δράμα και νομίζω ότι εσείς οι ειδικοί αντιμετωπίζετε έτσι και από μια άλλη διάσταση και μια άλλη κατηγορία τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει το άτομο που είναι ο χρήστης και όλο το περιβάλλον του, οικογενειακό συνήθως, αλλά μπορεί να είναι και ευρύτερα επαγγελματικό, κοινωνικό, το οποίο χρήζει μιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Και βέβαια έχουμε και αυτό που είπε ο κ. Σαγιάν, έχουμε και τη μεγάλη κατηγορία όπου γίνεται εμπόριο. Εκεί πλέον όμως το εμπόριο, το οποίο μην έχουμε στο μυαλό μας ότι στην Ελλάδα είναι τρεις έμποροι ναρκωτικών οι οποίοι διοχετεύουν αυτές τις ουσίες και όλοι οι υπόλοιποι είναι απλοί χρήστες. Υπάρχει μία διαπλοκή στο όλο ζήτημα. Ο απλός χρήστης για να βρει την δόση του γίνεται μικροέμορος, γίνεται βαποράκιπο και πάλι έχουμε εμπορία. Και υπάρχει μία μεγάλη αλυσίδα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει και η δική μου άποψη, απεσιόδοξη συγκεκριμένα, είναι ότι δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ αυτή η αλυσίδα. Εκεί πλέον νομίζω ότι και η ελληνική πολιτεία, έστω και καθυστερημένα, πρέπει να πάρει σημαντικότερες αποφάσεις. Ήδη με τα κέντρα πρόληψης που αναφέρατε προηγουμένως, νομίζω ότι γίνεται μια σημαντική δουλειά. Αλλά μετά την πρόληψη, έχουμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Έχουμε να κάνουμε ανθρώπους που ήδη είναι εθισμένοι, ήδη είναι χρήστες ναρκωτικών. Και εκεί νομίζω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα που οφείλουμε να δούμε όλοι από όποια σκοπιά αντιμετωπίζουμε αυτό το μείζον ζήτημα. Βεβαίως, θα φτάσουμε και εδώ. Βέβαια, έχετε πολύ το δίκιο. Εγώ μου έδωσε το ερώτημα ο κύριος Γκάρος για τις τεχνικές προώθησης τελικά. Τι γνωρίζουμε για αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι μια ολόκληρη επιστήμη το πώς προωθείται το προϊόν. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα νέων ατόμων που μεταναστεύουν από την Αφρική, μαύροι, νεαροί, οι οποίοι στις χώρες τους πεινούν στη γυρολεξία. Έρχονται στην Ευρώπη, εκπαιδεύονται σε ειδικά κέντρα πρόθεσης ναρκωτικών ουσιών, κάνω σχολείο δηλαδή, και με ένα μεροκάματο που κυμαίνεται περίπου από 10 έως 30 ευρώ βγαίνουν μετά στις πιάτσες, εκπαιδευμένοι όντας, να προωθήσουν τα ναρκωτικά. Στο βαθμό που η αστυνομία τους ακολουθεί από πίσω και γίνονται συλλήψεις και χάνονται ποσότητες, ένας από τους πρακτικούς τρόπους για να γλιτώνουν το εμπόρευμά τους είναι να το συσκευάζουν σε μπύλες, τις οποίες οι νεαροί dealers τις έχουν μέσα στο στόμα τους. Εάν λοιπόν τους συλλάβουν, τις καταπίνουν. Και στο βαθμό που μπορέσουν να γλιτώσουν, μετά τις βγάζουν από τη γνωστή οδό και τις ξαναχρησιμοποιούν, διότι το προϊόν είναι ανέπαφο. Nice. Υπάρχουν πολλά τέτοια σχολεία στην Δυτική Ευρώπη και βασίζονται ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία. Παίρνουν νεαρά άτομα τα οποία πεινούν στον τόπο τους, τα εκπαιδεύουν και πρέπει να πούμε και στον τόπο μας πλέον ότι χτυπούν τις πόρτες και των δημοτικών σχολείων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, μέσα από ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποιες ήδη επαφές με μικρά μεγάλα παιδιά, και οι πρώτες δόσεις είναι και δωρεάν, περισσότερο βασίζονται στην περιέργεια των παιδιών, εκεί να το δω και εγώ κτλ. Και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στους μεγαλύτερους που πλησιάζουν τους σχολικούς χώρους. Μάλιστα. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους. Βεβαίως. Να μην μιλήσουμε για τις διαπλοκές με το κατεστημένο. Ίσως εσείς ξέρετε περισσότερα από αυτό. Θα μπορούμε. Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να μην σταματάει βέβαια εδώ, θα ήθελα έτσι να μου πείτε, κυρία Αποστολίδη, την ναρκοκουλτούρα σαν τρόπο ζωής. Ναι. Ξέρετε, τι τώρα εγώ έχω ένα ηθικό δίλημα. Να μου πείτε. Μιλάμε αρκετά για το πώς λειτουργούν τα κυκλώματα και σκέφτομαι ότι πολλές φορές αυτό
αρέσει και στους νέους να το ακούν και τραβάει, και δεν μιλάμε αρκετά για το τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι της θεραπείας. Με πάρα δηλαδή, πολύ μεγάλη δυνατότητα να πούμε και εκείνο. Ναι, και έχει να κάνει ίσως με ένα ηθικό δίλημα που έχω τελικά, τι αρέσει στον κόσμο, τι πρέπει να προωθηθεί προς τα έξω. Τι προωθείται περισσότερο προς τα έξω και τι είναι ελκυστικό. Ναι, και πολλές φορές έχω ακούσει χρήστες να λένε ότι μα τι κάνουν τώρα στην τηλεόραση, διαφήμιση για τα ναρκωτικά. Γίνεται ας πούμε εκπομπή για τα ναρκωτικά και δείχνουν, και θα απαντήσω και στην ερώτησή σας για την ναρκοκουλτούρα. Όχι, δεν το λέω για αυτή την εκπομπή με τίποτα. Γίνονται εκπομπές και για θέματα απεξάρτησης, για θέματα ουσιών και δείχνουν, ξέρω εγώ, αποσπάσματα από ταινίες για το πώς κάποιος θα φτιάξει τη δόση του. Και αυτό, σας το λέω από πρώτο χέρι, δεν αρέσει ούτε στους χρήστες που είναι σε φάση απεξάρτησης, ούτε στους γονείς τους όταν το βλέπουν. Δηλαδή μια προβολή, αν θέλετε, της ναρκοκουλτούρας και μέσα από την τηλεόραση. Και μακάρι να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση, όπως την ακούω την ευαισθητοποίηση των δικηγόρων και στους δημοσιογράφους. Σίγουρα η κουλτούρα που υπάρχει παράλληλα με τα ναρκωτικά είναι κάτι και που τραβάει το νέο που είναι μέσα στην εξάρτηση, αλλά και που το κάνει πολύ δύσκολο για αυτόν να βγει από την εξάρτηση. Δεν είναι δηλαδή μόνο το βιολογικό κομμάτι και η ανάγκη για την ουσία που έχει το σώμα, αλλά είναι και όλη αυτή η τελετουργία που υπάρχει γύρω από τη χρήση, είναι η παρέα, και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στη θεραπευτική κοινότητα. Η μεγάλη δυσκολία που έχουν δηλαδή οι άνθρωποι που είναι σε φάση απεξάρτησης να αποκοπούν από συγκεκριμένες τελετουργίες. Δηλαδή, σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από ουσίες, που δεν έχεις καμιά ουσία να στην άμεσή σου, τέλος στο άμεσό σου περιβάλλον, να βγάζεις συμπεριφορές, κινήσεις, ακόμα και το τύλιγμα του τσιγάρου, αν θέλετε, ή το καλαμάκι. Σύνεργα χρήσεις να παραπέμπουν και να δημιουργούν την επιθυμία για χρήση. Ακόμα και η πιστωτική κάρτα, ας πούμε, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος για να κόψει την πρέζα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια κουλτούρα που είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος που αποφασίζει να μπει σε πρόγραμμα απεξάρτησης, να φύγει από όλα αυτά, ακόμα και αν δεν μπει σε ένα πρόγραμμα και μόνος του θέλει με τη βοήθεια του οικογενειακού του περιβάλλου να το κόψει, να αποκοπεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα έχει και ο κύριος Σαγιάννη κάτι άλλο. Εγώ, κύριε Σαγιάννη, πολλές φορές και φυσικά εσείς θα έχετε βρεθεί το δίλημα να σταματάει κάποιος στον δρόμο και να ρωτάει κάποιος γονέας και να σας ρωτάει πότε πρέπει να ανησυχώ, γιατρέ. Τι θα πρέπει να το απαντήσουμε αυτού του γονέα? Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Εγώ νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να εκφοβήσω, ότι είναι καλό οι γονείς να ανησυχούν πάντα. Να είναι σε επαγρύπνηση με τα παιδιά τους. Να πω πολύ απλά από την εμπειρία μου ότι πιστεύω πως το πρόβλημα των ναρκωτικών πλέον είναι πολύ διαδεδομένο σιγά σιγά και στο δικό μας τον τόπο. Άλλωστε η δημιουργία των κέντρων προλήψης και των συμβουλευτικών κέντρων για την αντιμετώπιση των εξαρτημένων αντανακλά αυτή την πραγματικότητα. Κατ' εμέ είμαστε ακόμη πίσω από τα γεγονότα. Πιστεύω ότι τα γεγονότα τρέχουν πραγματικά πολύ γρήγορα και οι φορείς είναι ακόμη πίσω από αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε ακόμα στην εξάπλωση του προβλήματος. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό να είμαστε σε επαγρύπνηση. Εάν προσπαθήσουμε να αναφερθούμε σε 3-4 σημεία, σημάδια του παιδιού, του εφήβου, που θα πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε, θα έλεγα πως αυτά τα 3-4 σημάδια, θα τα παριθμίσω στη συνέχεια, δεν είναι εξειδικευμένα για την περίπτωση ενός παιδιού που πειραματίζεται με την ουσία, αλλά είναι κοινά και με άλλες περιπτώσεις όπου έχουν να κάνουν με μια ψυχολογική δυσφορία του παιδιού, έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με την εκδήλωση κάποιων πρώτων ψυχολογικών διαταραχών. Ένα από τα σημεία που για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η σχολική επίδοση. Όταν ένα παιδί παρουσιάζει μεγάλη πτώση στις σχολικές του επιδόσεις,
καλό είναι να αναρωτηθούμε γιατί. Ένα άλλο σημείο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι οι κοινωνικές σχέσεις του παιδιού. Όταν ένα παιδί αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό του και να μην θέλει να δει τους φίλους του και να αποφεύγει τους συμμαθητές του, είναι καλό να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Όταν ένα παιδί αρχίζει και λέει ψέματα, το ένα πίσω από το άλλο, κάτι που δεν συνέβαινε έως τότε, είναι καλό να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Όταν ένα παιδί φλερτάρει με το αλκοόλ σε μια μικρή ηλικία, ίσως είναι καλό να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε, γιατί αυτά πηγαίνουν λίγο πολύ μαζί. Βλέπετε, αυτά είναι τα σημάδια τα οποία πρέπει να μας κάνουν να προβληματιστούμε για το τι μπορεί να συμβαίνει. Και συνήθως αυτό που διαπιστώνω από την προσωπική μου πείρα είναι ότι εμείς οι γονείς είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι με τα δικά μας και δεν τα προσέχουμε αυτά τα σημάδια. Και στην περίπτωση των χρηστών, όταν ο γονιός συνειδητοποιήσει ότι το παιδί του έχει πρόβλημα, είναι ήδη το πρόβλημα εγκατεστημένο εδώ και καιρό. Τουλάχιστον στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Δεν ξέρω, κυρία Αποστολίδου, ακριβώς τι λέει η δική της εμπειρία. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ, ότι συνήθως έχουν περάσει 2-3 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση και μετά το συνειδητοποιεί ο γονιός.